σας η Φέη ανακάλυψε κάτι. Τι? Ότι ήταν έγκυος. Από σένα. Χάσαμε. Μαζί θα το παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε, θα το δεις. Όχι, μόνος μου θα το παλέψω. Είναι καιρός να αναλάβω τις ευθύνες μου. Γιάννη, τι προσπαθείς να μου πεις? Θέλω να χωρίσουμε. Η Φέη, όσο ήμασταν μαζί, είχε μείνει έγκυος. Δηλαδή ήταν δικό σου. Πίτσι μου, μάνα της. Αυτό που σου έκαναν είναι πολύ χοντρό. Μην τολμήσεις να τα αφήσεις να περάσει έτσι. Όχι, βέβαια. Θα πάω να πω ότι ξέρω και ότι γίνει. Στην τελική θα τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Άντε πάλι, χαλάρωσε, σου λέω. Δεν το βλέπεις ότι ο τύπος παίζει άτιμο παιχνίδι? Ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Πώς? Θα βρούμε ένα σχέδιο και θα τον κάνουμε να φύγει αδιάβαστος. Η μόνη που θέλει το κακό της Φέης εδώ είστε εσείς. Δεν σας νοιάζουν τα αισθήματά της. Το μόνο που θέλετε είναι ένας πλούσιος γαμπρός και μια καλή οικογένεια. Τα λέω σωστά? Κάτι σου πω γι' αυτό. Γιατί θα ξαναμιλήσει και καλά θα κάνει. Αλλά να ξέρετε ότι εγώ θα μείνω με τη Φέη για πάντα. Θα μου εξηγήσει κάποιος τι γίνεται εδώ πέρα? Ψήφι! Εμένα μην με ανακατεύετε, δεν ξέρω τίποτα. Θα κατάφερες πάλι, έτσι? Πάμε. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι έγινε. Μου τα είπε ο Άρης που τα είπε χθες η μάνα σου. Καλά δεν τρέπεσαι καθόλου? Πάμε, σε παρακαλώ. Βέβαια φύγε, γιατί δεν σε παίρνει. Ήρθε ο Άρης να σου ζητήσει εξηγήσεις και σε έβαλε στο κομμένο στον δίρη. Μπράβο σου, ρε, πολύ ανεξαρτητικόμενα είσαι. Για μάζεψου, Τι θα μου την πείτε κιόλας? Δεν έβαλα κανένα να καθαρίσει για μένα. Ξέρω να υπερασπίζομαι τον εαυτό. Ναι, βέβαια, το βλέπω. Το μόνο που κουστάρεις είναι να σφάζω για πάρτι σου. Μόνο έτσι νιώθει σημαντική. Α, σου χρυσά, πάμε. Χαλκιά θα ήταν μόνο η αρχή. Ανυπομονώ για τη συνέχεια. Εξίσου με κάνει να φτάσει. Θα πληρώσει για όλα. Για όλα σου όμω κάτι θα πληρώσει. Για όλα, τι θα κάνει, ε. Θα πα μανούλα σου να τη πει, άξε παρακαλώ, διώξε το κακό. Το χαλκιά που με έδινε. Δεν προκάλει άλλο. Τι θα τη πει, ναι. Θα τη πει ότι πήγε να δέρει πάλι γυναίκα. Θα τη πει γιατί θα τη κάνει. Σε κόλλα, ρε, πάμε. Φλωράκι. Θα το πληρώσει. Ναι, ναι. Θα περιμένω. Κράτη για του τόκου. Πως είναι καλύτερα να χωρίσουμε. Γιατί δεν θέλει, λέει, να με ξαναβάλει σε κίνδυνο. Αμάρε, παιδιά, με τα προβλήματά σας, έλεος δηλαδή, δεν σας προλαβαίνω. Εγώ δεν ήρθα να σου φορτωθώ. Με ρώτησες τι έχω και σου απάντησα. Εντάξει, μη θυμώνεις. Πάντως, αν θες τη γνώμη μου, καλά έκανε ο Γιάννης και αυτή. Τι είναι αυτά που λες? Εγώ λιώνω γι' αυτόν. Σκοπεύαμε να παντρευτούμε, καταλαβαίνεις. Απλώς μπαίνω στη θέση του και του βγάζω το καπέλο. Είναι σωστός άντρας και ξέρει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν του το ζήτησε κανείς. Μαζί θα τα αντιμετωπίζαμε. Παντώ, αρκετά σας φόρτωσε με τα λάθη του. Δεν γίνεται να ρισκάρεις την περιουσία και τη ζωή σας. Το ξέρω ότι τώρα πονάς, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έτσι έπρεπε να γίνει. Σας δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα και τώρα ήρθε η ώρα να σας απαλλάξει από αυτά. Τι λες, ρε Πρίνη, πώς θα ζήσω χωρίς αυτόν? Γεια, αγάπη μου. Θα σου περάσει με τον καιρό. Και σου ξαναλέω ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Έχεις μια μικρή αδερφή να σκεφτείς. Δεν μπορείς να ρισκάρεις τη ζωή σας. Ούτε να χάσω τον ερωτά μου. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, το ξέρω, είναι σκληρό, αλλά πρέπει να το πάρεις απόφαση και να γυρίσεις σε λίγο. Όχι. Πρέπει. Ο Γιάννης δεν πήρε αυτή την απόφαση, τυχαία, να είσαι σίγουρη. Προφανώς θα είδε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος και δεν είχε άλλη επιλογή. Γι' αυτό και προτίμησε να θυσιάσει τον ερωτά σας για το καλό το δικό σου και της Λίνας. Εντάξει, εγκόμενο δεν παίζεται, έτσι. Αντί να σου ζητήσει συγγνώμη, έβαλε το Σταύρο να σε δείρει. Άρη, τι χάλια είναι αυτά? Τι έγινε? Σε ρώτησα κάτι. Θα σας πω εγώ. Τίποτα δεν έχεις, θα πάμε να φύγουμε. Έλα, έλα, έλα. Δεν πάτε πουθενά, δεν μάθω τι έγινε. Λοιπόν, λέγε με ποιον τσακώθηκες. Και οι δύο στο γραφείο μου. Τελικά τι έκανες με αυτό το θέμα? Συνεχίζεις τις έρευνες? Ναι, τις συνεχίζω, αλλά στα τυφλά. Εντάξει, υπάρχουν όμως εξελίξεις. Τι εξελίξεις? Αντί να πάω στη βάση, έρχεται αυτή σε μένα. Τι εννοείς? Ότι φαίνεται άρχισε να με νοσταλγεί. Και τις τελευταίες μέρες μου στέλνει μηνύματα. Ότι έρχεται να με συναντήσει μια φορά. Δεν μπορεί. Για δες εδώ. Απίστευτο. Πώς σε θυμήθηκε? Πλησιάζει η ώρα.
Θα ξέρω τι θα μου πει. Ειλικρινά, έχω επιθυμήσει πολύ να σε δω. Βάσο. Είσαι αυτός που είσαι, έχουμε ένα παιδί μαζί. Σκάστα. Γιατί? Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Πώς το πάνω, θα βάλω λιτούς και δεμένους να τη βρούνε. Και ελπίζω αυτά να γίνουν πριν να είναι αργά. Και όταν τη βρω, δεν θα ξέρω από πού της ήρθε. Αλεξάνδρα. Συγγνώμη που ήρθα έτσι απροειδοποιητά, αλλά πέρασα από το κολέγιο και μου είπαν ότι είχες φύγει. Ναι. Ο λόγος που ήρθες. Είναι για το καλό μου. Είναι για το καλό του γάμου μου. Μάλιστα. Σ' ακούω. Κοιμώντας σκέφτηκα πάρα πολύ και αυτή θέλω να είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε. Έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα μου. Θέλω να προστατεύσω το γάμο μου, θέλω να προστατεύσω την αγάπη που έχω για τον άντρα μου. Νιώθω πολύ έντονα πράγματα και για σένα, αλλά δεν μπορώ να μοιράζομαι ανάμεσα στους δυο σας. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Άκου την καρδιά σου. Μην πνίγεις τα συναισθήματα. Ακούσε με. Θέλω να προσπαθήσεις να μην ξαναεπικοινωνήσεις μαζί μου. Ναι, φυσικά. Θα το σεβαστώ. Αλεξάνδρα. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Γι' αυτό σ' αφήνω να φύγεις. Το ξέρεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ακούω. Για ποιο λόγο πιαστήκατε πάλι στα χέρια? Με το Χαλκιά δεν χρειάζεται να έχεις λόγο. Μόνο που τον βλέπεις σου ήρθε να σου κάνει μπουνιά. Δεν θα ανέχω τέτοιου είδους συμπεριφορά. Το υφάκι αυτό κράτησε το για τις καφετέρειες με τους φίλους σου. Σε μένα θα μιλάς με μεγαλύτερο σεβασμό. Έγινε κατανοητός? Yes, sir. Okay, συγγνώμη. Για ποιο λόγο πιαστήκατε πάλι στα χέρια? Το θέμα είναι προσωπικό και θα ήθελα να λήξει. Το πότε θα λήξει ένα θέμα το αποφασίζω εγώ. Και επειδή έγινε στον χώρο του κολεγίου, έπαψε να είναι πια προσωπικό. Λοιπόν, ακούω. Είσαι υπέροχη. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Σε αγαπάω, σε θέλω. Τι έγινε, τι έπαθες? Αλεξάνδρα, δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει να κάνουμε έρωτα. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι και είμαι μόνο για σένα. Δεν το νιώθω. Δεν αντέχω. Τι λάθος έχω κάνει και το πληρώνω έτσι? Το λάθος είναι έβαλα. Τι να κάνεις. Τους γονείς δεν τους διαλέγουμε. Καλά, δεν το πιστεύω ότι σε έφερε πάλι σε αυτή την κατάσταση. Φταίει, μωρέ Εύα. Αν δεν τα είχα κάνει εγώ έτσι όπως τα έχω κάνει, δεν θα μπορούσε να με πειράξει. Αλλά αυτό να μην το ξαναπείς. Γιατί αν δεν είχε μιλήσει τον Άρη για την εγκυμοσύνη, τώρα δεν θα είχε γίνει τίποτα. Φρενή, εγώ φταίω. Μόνο εγώ. Αυτή τη στιγμή ο Σταύρος είναι στο γραφείο του Θεόφιλου και ποιος ξέρει τι του λέει. Μπορεί να του κόψουν την υποτροφία. Ας τολμήσουν και θα μας βρουν μπροστά τους. Θέλω να δεις. Τους έβαλε πρώτα να σφαχτούν και τώρα κάνει και καλά ότι κλαίει. Έλα μαζί μου. Να κάνω ότι... Να συμφωνήσω ό,τι λέω. Αν δεν θέλετε με το καλό, έχω τρόπο να σας κάνω να μιλήσετε. Μάλιστα. Καμία απάντηση. Πολύ καλά λοιπόν.
Θα ζητήσω από τη διευθύντρια να σας δώσει τριήμερη αποβολή. Καλή φάση. Μόνο που θα πρέπει να έρθουν και οι γονείς σας. Αυτή η συμπεριφορά ντροπιάζει το κολέγιο και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Οπότε τους περιμένω. Πηγαίνετε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ειλικρινά δεν έχω δει καλύτερη παράσταση στη ζωή μου. Τώρα εσύ γιατί είσαι έτσι για να σε λυπηθούμε? Σε είχα ικανή για πολλά, αλλά αυτό δεν το περίμενα. Σε παρακαλώ. Πραγματικά πώς μπορούσες να κρύψεις την εγκυμοσύνη σου από τον Άρη? Αυτό το παιδί είναι του αδερφού μου και δεν είχες κανένα δικαίωμα να τον αφήσεις απ' έξω. Χρυσά. Χρυσά τι? Σε ενοχλεί που λέω την αλήθεια? Αλλά βέβαια ένα παιδί από τον Άρη θα σου χαλούσε τα σχέδια. Οπότε λες τι έγινε, ας το ξεφορτωθούμε να κάνουμε εκεί μια έκτρωση και όλα με λιγάλα, ε! Τελείωσες. Όχι, αγάπη μου. Θα τα ακούσεις όλα σήμερα. Εγώ δεν είμαι σαν τον Σταύρο και τον Άρη που έχουν δαγκώσει τη Λαμαρίνα και σε βλέπουν θεά. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τι σοϊγκόμενα είσαι. Ρε Χρυσάστη. Παράτα με. Είσαι ικανή για όλα. Θα πατήσεις επιπτωμάτων για να πετύχεις το σκοπό σου. Δεν πρόκειται τίποτα να σου μπει εμπόδιο στα σχέδια. Ούτε το μωρό, ούτε η Μαρία. Βέβαια αυτή σου τη χάλασε λίγο. Γιατί έζησε. Έλα πολλά είπες. Και θα πω κι άλλα. Αλήθεια η Μαρία τι σου έφταξε? Παραλίγο να πεθάνει από τον εγωισμό σου. Έκοψε τις φλέβες της κοπέλα, το καταλαβαίνεις, και για όλα αυτά φταίς εσύ. Σήκω και φύγε όπως είσαι τώρα. Γιατί σου φτύξε με τη φιλενάδα? Καλά δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα. Αυτή δεν τρέπει και όταν τα έκανε. Θέλω να σου πω. Δεν θα πέσω στο επίπεδο σου. Κάντε όμως γιατί δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Εμείς οι δύο δεν τελειώσαμε. Έλα πάμε. Ναι. Ενοχλώ? Όχι. Έλα, κάτσε. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρέμβασή σου στο Συμβούλιο. Καλά, η αλήθεια είναι ότι ενώθηκα πολλές δυνάμεις για να σε ξελασπώσω. Εγώ, η Αλεξάνδρα, η Άννα... Εσύ και η Αλεξάνδρα, ναι. Τώρα, για την Άννα δεν είμαι πολύ σίγουρος. Γιατί? Γιατί κράτησε ουδέτερη στάση, δεν με υποστήριξε, απλώς ανέφερε το επαγγελματικό μου κύρος. Ναι, καλά, μην σε ευχαριστώ, γιατί έτσι και ανέφερε τις αντιδράσεις των γονιών. Τώρα θα είσαι τελειωμένος. Την Άννα δεν τη φοβάμαι, αυτή πρέπει να φοβάται εμένα. Γιατί αυτό? Γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα της. Ξέρω μυστικά της και αυτό είναι όπλο. Αν κινδυνεύσω, ποτέ θα τα χρησιμοποιήσω. Ναι. Αυτή η απειλή αφορά και εμένα? Όχι βέβαια. Γιατί ξέρεις και δικά μου μυστικά πολλά. Τους φίλους μου δεν τους προδίδω ποτέ. Ειδικά όταν αυτοί με προστατεύουν. Τώρα αν αυτοί με προδώσουν πρώτοι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να απειλώ. Και επίσης. Όταν βρίσκομαι μπροστά σε απειλές και εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Τώρα αυτή η κουβέντα που κάνουμε δεν έχει κανένα νόημα. Τα μυστικά σου είναι ασφαλή μαζί μου. Και εγώ είμαι τυχερός που τα ξέρω, γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορούσα να πιέσω έτσι λίγο παραπάνω κάποιες καταστάσεις. Ναι, μην το εκμεταλλεύεις όμως. Εντάξει, όταν είναι ανάγκη, τι να κάνω, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Τέλος πάντων, πάω στο χειριστήριο να δω τι γίνεται με το παιχνίδι. Πρέπει να σε βοηθήσω να βγάλεις κι άλλα φράγκα, σωστά? Σωστά. Γιατί τα λεφτά κάνουν τη γη να γυρίζει. Σωστά. Καλά, ρε, εσύ γιατί δεν με υποστήριξες? Γιατί είχες άδικο. Εγώ? Ναι, εσύ. Επιτέθηκες στη Φέη επειδή τα ξαναβρήκε με τον Σταύρο και ζηλεύεις. Δεν ξέρεις τι λες, μου φαίνεται. Μια χαρά ξέρω τι λέω. Είσαι γυναίκα και θα έπρεπε να καταλαβαίνεις. Εσύ θα κρατούσες το παιδί κάποιου που δεν αγαπάς. Αυτό το παιδί είναι του Άρη και κάθε δικαίωμα να μάθει. Αυτό είναι θέμα του Άρη. Δεν είναι δικό σου. Και να το μάθαινε, δηλαδή, τι θα γινότανε. Φοιτητές είμαστε ακόμα, δεν είναι ώρα να κάνουμε οικογένεια. Δεν το πιστεύω, μου τι λες και από πάνω. Ναι, σου τι λέω. Η συμπεριφορά σου ήταν απαράδεκτη. Τι έγινε? Τι έγινε? Μόλις η μάνα μας μάθει τα γεγονότα, θα του κόψει την υποτροφία μαχαίρι. Μέρες μετράει ο Χάλκια στο κολέγιο. Τι έγινε? Θα σου πω μετά, θέλω να μιλήσω. Τι έγινε, τι έπαθες πάλι? Τίποτα, δεν θυμάμαι. Αλεξάνδρα μου. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Δεν την παλεύω, το καταλαβαίνεις? Ηρέμησε, παρακαλώ, έτσι. Ηρέμησε. Αυτό που ζήσαμε ήταν πολύ ωραίο. Αλλά το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις τελείωσε ήταν ο Δημήτρης. Αγαπάω την οικογένειά μου και τον άντρα μου.
και τρέμω αν αλλάξει κάτι. Δεν μπορώ να δω τη ζωή μου μακριά τους. Το καταλαβαίνω. Εσύ με ξέρεις. Με ξέρεις. Δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να ζήσω διπλή ζωή. Μέχρι τώρα ήμουν απόλυτα ειλικρινής. Και τώρα όλο αυτόν τον καιρό ζω μέσα σε ένα ψέμα. Δεν τολμάω να κοιτάξω τον Δημήτρη στα μάτια και σε λίγο δεν θα μπορώ να κοιτάξω ούτε εσένα. Αγάπη μου, ακού, 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 ακού. Δεν θέλω να υποφέρεις. Πες μου, τι θέλεις να κάνουμε. Δεν ξέρω. Θες να το ξεχάσουμε όλο αυτό, να μην ξαναβρεθούμε. Πες μου τι θέλεις. Φτάνει να ξέρω. Δεν ξέρω τι θέλω. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Όταν είμαι εδώ μαζί σου, θέλω με όλη μου την ψυχή. Όταν είμαι στο σπίτι μου, νιώθω ότι ανήκω μόνο εκεί. Θα τρελαθώ. Ακού, αγάπη μου, ακού. Δεν θέλω να σε πιέσω. Θα σου δώσω όσο χρόνο χρειάζεσαι. Για να αποφασίσεις. Πάνω απ' όλα, θέλω να είσαι καλά. Σε αγαπάω. Πολύ, να το ξέρεις αυτό. Συγγνώμη που ενοχλώ. Έχω άσχημα νέα. Ο Χαλκιάς πλακώθηκε με τον Μαλτέζο. Πάλι! Πάλι. Πρέπει να ήταν άσχημο ακόμα. Ήταν χάλια και ίδιο. Έμαθες το λόγο? Όχι. Είχαν βγει το αμύλιτο νερό. Δεν έβγαλε κανείς κουβέντα. Τους έδωσα τριήμερη αποβολή και ζήτησα να δω τους κηδεμόνες τους. Εντάξει με την αποβολή, αλλά για τους γονείς δεν ξέρω. Αυτές είναι τακτικές σχολείες. Δεν σε καταλαβαίνω. Τα παιδιά στο κολέγιο πρέπει να λύνουν μόνα τους τις διαφορές τους. Όπως ξέρεις είναι ενήλικοι. Τέλος πάντων, θα σκεφτώ και θα σου πω. Όπως νομίζεις. Θέλω να μιλήσω ξεχωριστά και με τους δυο. Πες το Χαλκιά όταν το βρεις να έρθει στο γραφείο. Εντάξει. Αδέλφια και μισιούνται σαν να είναι εχθροί. Απίστευτο. Έλα, ορίστε το καφεδάκι σου. Η καφεδάκι, βρε γυναίκα. Δεν μου φέρνεις κανένα κρασάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Κρασάκι. Ναι, κρασάκι. Βρε, Θόδωρε, κάνε κράτη. Κρασάκι στην κατάστασή σου απαγορεύεται. Τι θες τώρα, να έχουμε άλλα. Εντάξει, αγάπη μου, σε καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβε με και εσύ, το έχω ανάγκη. Κι εγώ έχω ανάγκη να γυρίσει πίσω το παιδί και να σε βρει καλά στην υγεία σου. Καλώς το. Χαιρετώ. Καλώς το. Έτσι. Τι γίνεται όλα καλά? Ναι, λογικά τώρα προσγειώνονται Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολη φάση, καταλαβαίνω, αλλά... Έφυγε για να γίνει καλά, ε. Να αφήσει πίσω της όλο αυτό το άσχημο παρελθόν. Μακάρι. Πρέπει να σκέφτεστε θετικά για να την βοηθήσετε. Αν σας παίρνει τηλέφωνο και είστε... Εύκολο να το λες, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Δεν έχεις παιδί και δεν ξέρεις πώς είναι. Γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ. Υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσω ένα. Παιδί. Άφησες καμιά έγκαιρα. Όχι, 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 καμία σχέση. Πρόκειται για το λαγό. Το ξέρετε ότι μένει με τη θεία του. Ναι, ναι, πώς ξέρω. Οι γονείς του τον παράτησαν όταν ήταν μικρούλης. Ναι. Η θεία του τέλος πάντων τώρα δεν μπορεί να τον φροντίζει άλλο και κάλεσε τις κοινωνικές υπηρεσίες να τον βάλουν σε κάποιο ίδρυμα. Το καημένο το παιδί, κρίμα. Θα μαραζώσει εκεί μέσα. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Γι' αυτό αποφάσισα να τον κρατήσω κοντά μου, να μείνω στο σπίτι μου. Το σκέφτηκες καλά. Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει ένα παιδί και μάλιστα μόνος. Και εσύ είσαι πολύ νέος, δεν ξέρεις τίποτα από παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά θα μάθω. Πάντως εγώ εκεί μέσα δεν αφήνω να το βάλω. Ξανασκέψου το. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που ξέρουν να μεγαλώσουν ένα παιδί. Βρε Θόδωρε, τα παιδιά μεγαλώνουν με αγάπη, όχι με πτυχία. Α, έτσι είναι. Σε αυτά τα παιδιά λείπει το χάδι και η φροντίδα. Χίλιες φορές καλύτερα με το Ρώσο παρά στο ίδρυμα. Ναι. Γεια σας, με ζητήσατε. Ναι, κάτσε. Έμαθα για το περιστατικό με τον Μαλτέζο. Και θέλω να μου πεις γιατί. Για ποιο λόγο φτάσατε σε αυτό το σημείο. Ο λόγος είναι προσωπικός και θα ήθελα να μην το συζητήσω αν δεν σας πειράζει. Εντάξει. Το δέχομαι και δεν θα σε πιέσω. Σου θυμίζω όμως ότι ένας από τους όρους της υποτροφίας σου είναι και η άψογη διαγωγή. Ξέρω ότι είσαι παιδί με ήθος και καλούς τρόπους. Ευχαριστώ. Και επειδή έχεις γερό μυαλό, είναι άδικο αυτά τα προσόντα να πάνε χαμένα. Φαντάζομαι η μητέρα σου θα έκανε πολλές θυσίες για να φτάσει ως εδώ. Δεν είναι κρίμα να τα κλωτσίσεις όλα για έναν εγωισμό. Αυτό που εσείς λέτε εγωισμό, εγώ το λέω αρχές και τις βάζω πάνω από οποιαδήποτε υποτροφία.
Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από σένα. Άλλο όμως να ακολουθείς τις αρχές σου και άλλο να μην απαντάς στις προκλήσεις. Κοίτα, Σταύρο, αυτό που θέλω από σένα είναι να μην παρασύρεσαι. Δεν θέλω να χάσεις την υποτροφία σου. Κυρία Σπανού, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ειλικρινά, αλλά είναι κάποια πράγματα που με ξεπερνάνε. Εντάξει, η κόντρα με τον Μαλτέζο ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ πέρα και δεν την άρχισα εγώ. Δυστυχώς συνεχίζεται ως τώρα. Μπορείς να δώσεις τόπο στην οργή. Εσύ πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τις σπουδές σου. Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω αυτή την κόντρα μακριά από το κολέγιο, αλλά δεν γίνεται, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Ναι, εγώ όμως δεν μπορώ να αφήσω να γίνει ρίγκα εδώ μέσα, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι. Βέβαια, εννοείται. Ήθελα να σας ρωτήσω από περιέργεια, γιατί μας ζήτησε ο κύριος αναγνώστου να φέρουμε τους γονείς μας. Δηλαδή, τι θα μου κάνει η μητέρα μου, θα με δει, είναι λίγο αστείο αυτό, είμαστε μεγάλα παιδιά. Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά μην ανησυχείς. Την πρόταση του Θεόφιλου την απέρριψα ήδη. Η αποβολή όμως ισχύει. Για παραδειγματισμό. Βέβαια. Έκανα μια κουβέντα με κάτι δικηγόρους και μου είπαν ότι δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να αναλάβω την δική δαιμονία του παιδιού. Θα χρειαστεί μια ανάδοχη οικογένεια για να υπογράψει. Και εσείς είστε η μόνη οικογένεια που γνωρίζω, οπότε. Κάτσε, κάτσε για να καταλάβω. Θες να αναλάβουμε εμείς τον πιτσιρικά? Ναι, αλλά μόνο στα χαρτιά. Αγόρι μου, αυτό δεν είναι τόσο απλό. Όταν αναλαμβάνεις κάτι τέτοιο, έχεις τους κοινωνικούς λειτουργούς πάνω από το κεφάλι σου. Έρχονται σπίτι σου, σε ελέγχουν. Εντάξει, βρε Θόδωρε, θα το βρούμε τον τρόπο. Δεν έχουμε να βρούμε τίποτα. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη. Αν πάθει κάτι το παιδί, χτύπα ξύλο, εμείς θα πρέπει να δώσουμε λόγο. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας, αλλά. Τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα φαντάζεστε. Όχι, όχι, δεν τα λες καλά. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ τέτοια ευθύνη δεν αναλαμβάνω. Θόδωρε. Την απόφαση μου την πήρα. Το ζήτημα έχει τελειώσει. Τι να πω. Λυπάμαι. Εντάξει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που πας να κάνεις. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω. Μην το βάλεις κάτω. Ωραία. Αν δεν με θέλετε κάτι άλλο... Θέλω να κάνεις ανακοχή με τον Άρη. Στο ζητάω σαν προσωπική χάρη. Θέλω να προσπαθήσεις. Τι θα έλεγε η μητέρα σου αν μάθαινε ότι για ένα πείσμα ακυρώνεις όλα τα όνειρα που έκανε για σένα, για να είσαι πετυχημένο. Η μητέρα μου ξέρει πως λειτουργώ. Και όσο και να πληγωθεί, γιατί δική της είπε ήταν αυτό εδώ, θα καταλάβει ότι δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή η μητέρα σου ήξερε για την υποτροφία πριν έρθει στο κολέγιο? Ναι, δική της είπε ήταν να συμμετέχω στο μαθηματικό διαγωνισμό του Ιδρύματος. Μάλιστα. Εντάξει, μπορείς να πηγαίνεις. Και Σταύρο, σε παρακαλώ σκέψου σοβαρά αυτά που είπαμε. Για πες μου, πώς πήγε σήμερα το σχολείο? Καλά. Είπα μάθημα και δασκάλα μου τον μπράβο. Αλήθεια. Τέλεια. Τι έχουμε να φάμε? Πεινάω πολύ. Θες να σου φτιάξω ομελέτα? Πρώτα όμως θα με βοηθήσεις με τα άλογα, εντάξει? Ο Γιάννης? Ο Γιάννης έχει δουλειές. Τι δουλειές? Έχει το μαγαζί, αγάπη μου. Δεν μπορούμε να του φορτωνόμαστε συνέχεια. Άντε πήγαινε να αφήσεις την τσάντα σου και άλλα, σε περιμένω. Τι εννοείς του φορτωνόμαστε? Είπατε ότι θα παντρευτείτε. Εκείνος είπε ότι θα παραδείσει το μαγαζί για να ασχοληθεί με τη φάρμα. Δεν θα ανοίξουμε κουβέντα τώρα. Τα άλογα πεινάνε. Άντε πήγαινε. Έγινε κάτι με το Γιάννη? Άλλαξε κάτι? Τα σχέδια πολλές φορές αλλάζουν. Δηλαδή? Δηλαδή η ζωή δεν τα φέρνει πάντα όπως τα υπολογίζουμε. Άλλα σχέδια είχαν οι γονείς μας, αλλά ο θάνατός τους τα άλλαξε. Άλλα σχέδια είχε και ο αδερφός μας όταν ήρθε εδώ, αλλά και αυτός τα άλλαξε. Και όλο αυτό τι σχέση έχει με τον Γιάννη? Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τα πράγματα πολλές φορές δεν έρχονται όπως τα περιμένουμε. Και δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Απλά η ζωή έχει άλλα σχέδια. Τι μου λες? Σου λέω πως πρέπει να στηριχτούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Θα το παλέψουμε μόνες μας και θα τα καταφέρουμε. Θα το δεις. Ναι. Γεια σας. Το χαρτί που σας έδωσα το υπογράψατε? Θύμησε μου λιγάκι γιατί είμαι πυγμένος. Την αγγελία για την καινούργια γραμματέα. Ναι, μισό λεπτάκι.
Λοιπόν, απαραίτητα προσόντα γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Έτοιμο. Να το αναρτήσετε σε όλα τα site με τις αγγελίες. Μάλιστα. Με ποιον το έχει πάρει τώρα? Με όλους. Γιατί? Γιατί η ζωή είναι άδικη, ρε Βίκη. Και έπειτα σου λένε υπάρχει Θεός, πούντος. Όλο η αδύναμη την πληρώνουν. Και ο Θεός τι κάνει? Τίποτα απολύτως. Να σου πω, δεν αφήνεις το Θεό ήσυχο να μου πεις τι γίνεται, ε? Ωραία. Πετάχτηκα από τη ζωή για το θέμα του λαού και έφαγα πόρτα. Εντάξει, η ζωή θετική ήταν, δεν λέω, αλλά ο Θόδωρος δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα. Τι θα του πω τώρα του λαγού, ε? Ωραία, περάσαμε καλά, ήτανε. Πήγαινε τώρα στο ίδρυμα να δεις τη γλυκά. Καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που περνάς. Παλεύω να του δώσω μια φυσιολογική ζωή και το κολοσύστημα δεν με αφήνει. Μα αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα μπορούσα να μιλήσω με τη ζωή και κάπως θα την επηρέαζα, αλλά. Χριστί, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα έρθουν στο σπίτι μου και θα μου τον πάρω. Ξέρω ότι περνάει αυτό το παιδί από πρώτο χέρι. Δεν πρόκειται να το αφήσω να συμβεί αυτό. Τη βλέπω τη φάση. Ο λαγός στο ίδρυμα και εγώ στη φυλακή. Έλα, μην απελπίζεσαι. Τι λες, ρε Βίκη, αφού σου λέω δεν. Θα μιλήσω στη ζωή. Ξέρω, θα με αντιμετωπίσει σκληρά, αλλά θα με ακούσει. Και αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά μεταξύ μας, θα μπορούσα να επηρεάσω και το Θόδο. Η γιαγιά μου, αν είχε καρούλια, θα τα πατίνει. Θα με ακούσει. Έχει μεγάλη καρδιά η ζωή. Πρέπει να βοηθήσει, είναι η μόνη που μπορεί. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι από αυτό. Θα το παλέψω. Έλα, ό,τι σε σκεφτόμουν. Μπορείς να έρθεις πάλι από το γραφείο μου. Φιλαράκος μου, ο Γρηγόρης ξαναχτύπησε. Τσιτωμένος ακούω. Είμαι. Έχει ξεφύγει τελείως το άτομο. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα είναι στο χειριστήριο, αλλά θα φύγει σε λίγο. Σε μια ώρα δηλαδή δεν θα είναι εδώ. Καλύτερα να περάσεις εσύ από το δικό μου γραφείο. Η μέρα σήμερα έβγαλε πολλά. Πλακώθηκε ο γιος σου με το Χαλκιά. Πάλι. Ναι, και από ό,τι φαίνεται ήταν άγριος τσακουμός. Φοβάμαι ότι ο Άρης δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι αυτό. Θα πει στην Αλεξάνδρα να τον διώξει. Καλά, κλείσε. Έρχομαι από εκεί. Εντάξει. Η μάνα μου θα αργήσει πολύ. Μιλήσαμε πριν λίγο στο τηλέφωνο. Μου είπε ότι έρχεται. Λοιπόν, αυτή τη φορά ο Χαλκιάς δεν θα την γλιτώσει. Θα φύγει από το κολέγιο. Και αν η μαμά πάει να μου το παίξει να το συζητήσουμε και καλά να το δούμε, θα το ξεκόψω. Ή εγώ ή αυτός. Μην τρελαίνεσαι. Με το που σε δει έτσι και της πεις τι έγινε, από μόνη της θα τον διώξει. Πώς είσαι, Γιάννη μου? Καλά. Μίλησες με τη Μαντώ? Ναι. Και θέλω να ξέρεις ότι είμαι μαζί σου. Η απόφαση που πήρες βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι σωστή. Και πρέπει να μείνεις μακριά τους. Ξέρεις όμως πώς πονάω. Υπάρχουν στιγμές που μετανιώνω και θέλω να γυρίσω πίσω στη φάρμα. Αλλά εκεί υπάρχει κάτι που με σταματάει, η φωνή της λογικής. Η απόφασή σου είναι γενναία και δεν πρέπει να κάνεις πίσω. Με τόση παρανομία γύρω σου, αν μείνατε μαζί θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι ήδη πλησίασαν τη Λίνα. Και δεν ξέρω και τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Νομίζω πως ήρθε η στιγμή να πληρώσω για τα λάθη μου. Και το τίμημα, ξέρεις ποιο είναι? Να χάσω ό,τι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου. Τη Μαντώ. Τουλάχιστον θέλω να μαθαίνω νέα του. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Γιατί φοβάμαι ότι στην πρώτη στραβή μπορεί να λυγίσει και να βρέξει κοντά τους. Έχεις δίκιο. Θέλω όμως μια άλλη χαρή. Να εμποδίσει τη Μαντώ να έρθει εδώ. Είμαι σίγουρος, αισθάνομαι ότι δεν θα αντέξει. Και δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το χειριστώ όταν δει το μπροστά μου. Θα προσπαθήσω. Γιατί πραγματικά τα κορίτσια χρειάζονται ηρεμία. Δυστυχώς τους συμβαίνει το ένα κακό μετά το άλλο. Γιατί εγώ είμαι κατάρα τους. Από τη στιγμή που μπήκα στη ζωή της, τα διέλυσα όλα. Έχασε τους γονείς της. Τώρα είναι μόνη της και πρέπει να παλέψει για τη φάρμα και το κολέγιο. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργήσω τόσα προβλήματα στο μοναδικό άνθρωπο που αγάπησα τόσο στη ζωή μου. Και ξέρεις τι άλλο σκέφτομαι? Ότι μακριά της δεν αντέχω να ζήσω. Χωρίς τη Μαντώ δεν υπάρχει ζωή για μένα.
Δεν άργησα, ε. Όχι, είναι μέσα ο Άρης και η Χρύσα και σας περιμένουν. Αντέρε, μαμά, πού είσαι επιτέλους? Σε δουλειές. Τι έπαθες, παιδάκι μου, τι χάλια είναι αυτά? Τι έπαθα, ε. Ο υποτροφός σου. Ποιος ο Σταύρος? Σε χτύπησε. Σου φαίνεται περίεργο? Γιατί, τι έγινε? Πήγα να κάνω στη Φέη μια ερώτηση. Εχθές έμαθα ότι όσο ήμασταν μαζί, έμεινα έγκυος. Τι? Ναι. Αλλά επειδή βλέπεις ένα παιδί μαζί μου, θα της χάλαγε τα σχέδιά της με το Χαλκιά. Είπε η κοπέλα να το ρίξει χωρίς να μου πει τίποτα. Του τα είπε η Εύα που δεν παίζει να του είπε ψέματα. Πήγα λοιπόν σήμερα να τη ζητήσω εξηγήσεις. Εσύ τι θα έκανες στη θέση μου? Έπρεπε να σε ενημερώσει, δεν το συζητώ. Κι εγώ αυτό λέω, αλλά ο υπότροφός σου μάλλον έχει άλλη άποψη. Εκεί πέρα που μιλάγαμε με τη Φέη, ήρθε για μου την έπεσε κανονικά. Ο Σταύρος. Ναι, μαμά, ο Σταύρος. Κι εγώ άλλη εικόνα είχα εκείνον, αλλά τελικά έκανα λάθος. Ήμουνα μπροστά στο σκηνικό. Ο Άρης δεν φταίει σε τίποτα. Δεν τον προκάλεσε καθόλου. Ήρθε και καλά να υπερασπιστεί την κομμενά του. Εγώ του εξήγησα, του λέω το θέμα αφορά εμένα και τη Φέη. Αλλά αυτός τίποτα εκεί πέρα, τσαμπουκάδες και μαγιά. Άρη, μήπως υπερβάλλεις τώρα? Καθόλου. Καθόλου δεν υπερβάλλει. Και να σου πω και κάτι, επειδή στη σχολή τον θεωρούν όλοι genius, το έχει πάρει πάνω, το έχει καβαλήσει στο καλάμι. Στο είχα πει από την αρχή, ο τύπος είναι επικίνδυνος. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει μια κόντρα μεταξύ σας. Δεν είναι η κόντρα, μαμά. Δεν είναι η κόντρα. Δεν έχει πλακωθεί μόνο με τον Άρη. Έχει δει και το Σύφη. Λοιπόν, πρέπει να τιμωρηθεί. Στο κάτω-κάτω το κολέγιο δεν είναι αρένα για τα τελίκια του Χαλκιά. Και πίστεψε με, δεν είναι μόνο το προσωπικό μας. Εσύ δεν μπορείς να δεις το πραγματικό του πρόσωπο γιατί το παίζει καλός. Έχει δίκιο ο Άρης. Λοιπόν, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Για το καλό, όχι μόνο το δικό μου, αλλά και του κολεγίου, ο Χαλκιάς πρέπει να φύγει. Άρη. Δεν ακούω κουβέντα. Ή εγώ θα είμαι στο κολέγιο ή αυτός. Το εννοώ. Έλα, τι κάνεις? Σκέφτομαι, πιάνω γάμο. Μαθαίνει τα χάριστα νέα, βέβαια. Γιατί υπάρχουν και άσχημα. Θυμάσαι τη συζήτηση που είχαμε κάνει για τον Άρη και τον Σταύρο? Ναι, τι έγινε? Πλακώθηκαν άσχημα στο κολέγιο. Γιατί? Δεν ξέρω, και τώρα ήρθα από εδώ να το συζητήσουμε με τη διευθύντρια. Αλλά φοβάμαι ότι ο Άρης έχει κάνει πλήση εγκεφάλου στην Αλεξάνδρα να το διώξει τον Σταύρο. Δεν το πιστεύω. Καλά, εντάξει, μη φρικάρεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το διώξει. Λοιπόν. Πρέπει να κλείσω τώρα. Σε παρακαλώ, πάρε με να μου πεις τι είπε η διευθύντρια. Σ' αγαπώ. Τι έγινε με τον Άρη και τον Χαλκιά? Θα σου πω. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθω γιατί σε τσίτωσε έτσι ο γιατράκος. Βέβαια. Για άλλη μια φορά έδειξε το αληθινό του πρόσωπο. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να εκμεταλλευτεί τους πάντες για να πετύχει τους στόχους του. Δηλαδή, και είναι και χάριστος. Του κάνεις την καλή και συνεχίζει να σε εκβιάζει. Φταίς κι εσύ. Τον έχεις κόσει βαθιά στα εσωτερικά του κολεγίου και της Διπόρτ. Και βρίσκει πάτημα να εκβιάζει. Όχι μόνο εμένα. Από ό,τι κατάλαβα, στρίμωξε και εσένα. Ναι. Κάθε μέρα γίνεται και πιο επικίνδυνος. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η λύση είναι πολύ απλή. Δηλαδή? Ένα επί μηδέν, μηδέν. Όπου ένα Γρηγόρης. Όπου μηδέν και που θα καταλήξει. Δεν άκουσα το σχέδιο. Φαντάζομαι έχουμε κάτι να βρούμε για να το ξεφορτωθούμε. Ο Γρηγόρης ξέρει την Διπόρτ σαν την παλάμη του. Μπορεί να σου παίξει βρώμικο παιχνίδι. Να είσαι σίγουρη ότι θα βρούμε κάτι καλό. Κάτι που θα του κλείσει το στόμα μια και καλή. Δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο έτσι. Να βάλω μου σακούλα να περάσει η ώρα. Δεν έχω κέφι. Εντάξει, αλλά μην τα βάφεις και μαύρα. Πώς να μην τα βάφω μαύρα, ρε Φρίνη, όλα πάνε κατά διαόλου. Ρε κοπέλα μου, ο καθένας διαχειρίζεται αλλιώς το θυμό του. Ο Σταύρος, ας πούμε, από ό,τι φαίνεται προτιμάει την απομόνωση. Ναι, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι καλό που μ' άφησε έξω από όλο αυτό. Έλα τώρα βλακίες, αφού σ' αγαπάει. Απλώς θέλει λίγο χρόνο μόνος του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έκανα λάθος, τώρα το βλέπω καθαρά. Έπρεπε να έχω μιλήσει στον Άρη για την εγκυμοσύνη και να υποστώ τις συνέπειες. Τώρα την πλήρωσε ο Σταύρος. Μου κάνεις πλάκα τώρα, έτσι. Ο μόνος άνθρωπος που ευθύνεται για όλο αυτό το σκηνικό είναι η Εύα. Ανοίγει το στόμα της και πιο πάρει ο χάρος. Τώρα ότι έγινε, έγινε. Το θέμα είναι ο Σταύρος. Φοβάμαι μην χάσει την υποτροφία του. Ναι, και σε αυτό αποκλείεται να γίνει. Έτσι και τον διώξουν από το κολέγιο θα γίνει επανάσταση. Αλλά η Εύα πρέπει να τα ακούσει. Δεν γίνεται να το αφήσουμε άλλο έτσι. Και μάλιστα τώρα. Θα έρθεις να τις ταχώσεις ή να αναλάβω. Νομίζω πως δεν αντέχω άλλη ένταση. Ας το πάνω μου. Για πες μου τι έγινε με τα παιδιά. Πλακώθηκαν πολύ άσχημα. Κανείς δεν ξέρει το λόγο.
Ο Άρης βέβαια είχε προσπαθήσει να ενοχοποιήσει το Χαλκιά για κάτι τεστ και παλιότερα, θυμάσαι. Ναι. Θες να κάνει και ο Σταύρος τώρα το αντίστοιχο? Όχι. Όχι, από ό,τι φαίνεται το θέμα είναι προσωπικό. Ο δικός σου βέβαια κάνει τα πάντα για να τον διώξει από το κολέγιο. Και επειδή η Αλεξάνδρα του έχει δυναμία. Ξέρω. Εδώ και καιρό της κάνει πλήση εγκεφάλου. Και φαντάζομαι ότι μετά από αυτό θα βιάσει πολύ τώρα. Κοίταξε. Αν πρόκειται για άλλο φοιτητή, μπορεί και να του κάνουμε το χατήρι. Αλλά το Χαλκιά τον θέλουμε στο κολέγιο, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Αυτό θα φτάσει πολύ ψηλά. Ναι. Και όχι μόνο επειδή έχει ταλέντο, αλλά επειδή είναι και ακέραιος χαρακτήρας. Και αυτό στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σπάνιο. Από πότε έγινες φαν του Χαλκιά εσύ? Τόσα χρόνια στην εκπαίδευση έχω μάθει να ξεχωρίζω τα ιδιαίτερα παιδιά. Και ο Χαλκιάς είναι ιδιαίτερος. Μα ξέρεις, σκέφτομαι. Να τους φωνάξω, να τους βάλω απέναντι και να τους αναγκάσω να τα βρούνε. Καλή ιδέα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι. Προσπάθησέ το. Θα έλεγα μάλιστα κάποια στιγμή να μιλήσει και στο Σταύρο. Ανθρώπινα, βρε παιδί μου, σαν πατέρας. Το παιδί έχει ανάγκη από την υποτροφία. Και αν ο Άρης πιέσει την Αλεξάνδρα. Α, πολύ φοβάμαι ότι της θα έχει προλάβει ήδη. Τότε πρέπει να κινηθείς γρήγορα. Ναι, θα την πάρω τηλέφωνο τώρα εδώ που είναι να πάω να τη βρω. Σταύρος δεν πρέπει να φύγει με τίποτα από το κολέγιο. Ωραία. Ελπίζω να τα καταφέρεις. Αγαπούλα μου, τι κάνεις? Δεν είμαι η αγαπούλα σας, είμαι η Φρίνη. Και στη θέση σας δεν θα ήμουν και τόσο άνετη. Σε είχα προειδοποιήσει να μην μιλήσεις, ναι ή όχι? Δεν καταλαβαίνω. Σου είπα ότι αν μιλήσεις στον Άρη, πρέπει να με ξεγράψεις από κόρη σου. Λοιπόν, κοίτα με καλά, γιατί είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις. Από εδώ και πέρα θα μιλάω μόνο με τον μπαμπά. Και μην τολμήσεις να έρθεις στην Αθήνα, γιατί θα βρεις την πόρτα κλειδωμένη. Τελειώσαμε! Είχες δίκιο, έπρεπε να το κάνω τελικά. Τώρα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Αλλά πού ήσουν, ανησύχησα. Σε έπαιρνα και το είχες κλειστό. Στον ψυχολόγο. Γιατί? Για διαχείριση θυμού. Γιατί μου το έκανες αυτό? Ποιο? Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πήρες τηλέφωνο τη Φρίνη και της είπες να μην αφήσει να μιλήσει στο συμβούλιο, σωστά? Α, αυτό. Καλά έκανα. Ο θυμός είναι το χειρότερο πράγμα. Και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν έχω μάθει να κάνω την πάπια. Μανά! Δεν την παλεύω με τον Γρηγόρη στο κολέγιο, το καταλαβαίνεις? Για ηρέμησε. Η ιστορία με τον γιατράκο έχει τελειώσει. Ναι, αλλά αυτός έμεινε, ενώ η Κρίστη έφυγε. Οχ. Να σου πω, δεν σου έχω πει χίλιες φορές να με ρωτάς πριν μπει στον υπολογιστή μου. Δεν ήθελα να δω και τα μυστικά του κράτους. Ψάχνω site για αγγελίες για δουλειές. Καλά, τελείωνε όμως και θέλω να μιλήσω με τον Σιμών. Δώσ' μου 10. 5. Γκρινιάρα. Το κολέγιο EDC ζητάει γραμματέα για πενθήμερη απασχόληση 2 ξένες γλώσσες, γνώση, υπολογιστή, απαραίτητη προϋπηρεσία. Αυτές οι πίστες που λες είναι πολύ εύκολες. Επίτηδες τις έχουν κάνει έτσι για να βάζουμε εμείς τα ωραία μας λεφτάκια και έπειτα να μας τη φέρνουν. Εσύ όμως δεν μασάς, είσαι ο καλύτερος. Θα δείξει. Εγώ είμαι σίγουρος, στο τέλος θα νικήσεις. Εγώ πάλι λέω να αφήσεις τις μαλαγανίες και να πας σπίτι να διαβάσεις. Λίγο ακόμα. Θέλω να δω το μάστερ να περνάει κι άλλη μια πίστα. Και συνεχίζεις το βλήψιμο, ε! Λοιπόν, έλα, θα έπρεπε ήδη να έχεις ανοίξει το τρίτο βιβλίο. Μα δεν έχουμε πολλά για αύριο. Άσε τις ψευδιές και πήγαινε σπίτι, θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Εντάξει, θα σε περιμένω να πάω μαζί. Σπίτι τώρα, αλλαγέ, τώρα! Τι θα κάνουμε σένα? Φοβάμαι ότι ο Άρης έχει κάνει πλήση εγκεφάλου στην Αλεξάνδρα να το διώξει το Σταύρο. Γεια. Εσένα έπαιρνα, δεν το πιστεύω. Ήθελα να σου μιλήσω λίγο. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι. Έχουμε. Έχουμε το θέμα του Ρώσου, μου από ό,τι σου μίλησε. Ξέρεις πώς έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί. Ουσιαστικά εμείς το μεγαλώσαμε, γειτονιά. Ναι. Και του είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσει τον πιτσιρικά να μεγαλώσει σε ίδρυμα. Του είσαι σαν πατέρας. Τον έχει πάρει σπίτι, του το φροντίζει. Πού θες να καταλήξεις? Ότι είσαι η μόνη που μπορείς να βοηθήσεις. Δεν είναι στο χέρι μου.
Ο Θόδωρος είναι τελείως αρνητικός. Φοβάται ότι θα μπλέξουμε. Εντάξει, αλλά εσύ μπορείς να βρεις τον τρόπο να τον πείσεις. Έλα, είναι κρίμα να αφήσουμε το μικρό να μεγαλώσει μόνος του, χωρίς αγάπη. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα του μιλήσω. Ούτως ή άλλως ούτε εγώ θα άφηνα τον πιτσιρικά στην τύχη του. Άρη ζωή. Για όλους νοιάζεις, ε. Για όλους. Όχι πια. Εσύ πώς είσαι? Πώς θες να είμαι? Η κόρη μου είναι στο θεραπευτήριο στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος γιατρός, ε? Όχι για μένα. Όσο λείπει το παιδί μου, υποφέρω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Μου λείπει, φίλη μου. Δεν πειράζει. Θα μάθεις να ζεις χωρίς αυτήν. Όπως και εγώ έμαθα να ζω με το θυμό που νιώθω για σένα και για το γιο σου. Πλακώθηκε ο Άρης με το χαλκιά. Ναι, το έμαθα, μου το είπε η Άννα. Τι γι' αυτό είσαι έτσι? Δεν γίνεται. Η κατάσταση μεταξύ τους έχει ξεφύγει δηλαδή. Έμαθες για ποιο λόγο τσακωθήκανε? Πάντως αυτή τη φορά ο Άρης είχε δίκιο. Δεν προκάλεσε το χαλκιά. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Είμαι. Ξεχνάς το μίσος του Άρη για το χαλκιά? Και πριν λίγο καιρό δεν πήγε να τον ενοχοποιήσει με τα τεστ? Ναι, αυτή τη φορά όμως είναι διαφορετικά. Το μόνο που προσπάθησε να κάνει ο Άρης είναι να ζητήσει εξηγήσεις από τη ΦΕΗ. Εξηγήσεις για ποιο πράγμα? Την περίοδο που τα είχαν η ΦΕΗ έμεινε έγκυος. Από τον Άρη? Δεν είπε τίποτα. Και το έριξε το παιδί χωρίς να το μιλήσει. Είσαι σίγουρη ότι είναι έτσι? Ναι, ναι, γιατί ο Άρης τα έμαθε από τη μαμά της ΦΕΗ. Γιατί να του πει ψέματα? Μάλιστα. Και αυτό τσακωθήκανε? Ναι, το μόνο που έκανε ο Άρης είναι να προσπαθήσει να μιλήσει στη ΦΕΗ. Και ο άλλος το επιτέθηκε. Τον χτύπησε, το καταλαβαίνεις? Νομίζω υπερβάλλεις λίγο τώρα. Σου λέω τον χτύπησε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Καλά, εντάξει. Δίνεις λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι θα έπρεπε. Τι εννοείς, για το γιο μας μιλάμε, για το γείτονα. Ναι, αλλά οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές. Είναι σαν να έχεις μαζέψει ένταση και να τη βγάζεις με αυτόν τον τρόπο. Συνέβη και κάτι άλλο σήμερα? Είναι λίγο αυτό με το χαλκιά. Και πέφτει και όλο το βάρος πάνω. Ναι. Και τι θα κάνεις? Το συμπαθώ το Σταύρο, αλλά δεν μπορώ να το προστατεύω άλλο. Ναι. Θα του κόψω την υποτροφία. Δεν είπαμε ότι πρέπει να προσέξεις την αντίδρασή σου με τον Άρη? Δεν είπαμε, είπες. Και αν θυμάσαι, εγώ δεν συμφώνησα σε τίποτα. Ωραία. Και τι θα κάνεις? Θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα για έναν εγωισμό? Και στο κάτω-κάτω έπρεπε να σεβαστεί και λίγο τον Άρη. Εμείς του δώσαμε την υποτροφία. Και δηλαδή τι, πρέπει να σας προσκυνάει και να σας γλυφθεί? Στο κάτω-κάτω της γραφής με την αξία του την πήρε. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί αυτή η υπεράσπιση. Αν θυμάμαι καλά, Χρύσα, και εσύ τον υπερασπιζό σου. Με την αφασπόρτα. Θα πρέπει να είσαι ελεύθερος για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Το μόνο που φοβάμαι είναι. Τι? Αν μου κόψουν την υποτροφία. Πάνε τα όνειρα, πάνε όλα. Τι έχεις? Είμαι αδέξια πολύ. Είσαι κουρασμένη ή υπάρχει τίποτα? Τώρα συγγνώμη, τι υπονοούμενο είναι αυτό? Σε ρωτάω ευθέως. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι νοιάζομαι για τις σπουδές μου πραγματικά. Και εκεί θα χτυπήσει ο Άρης. Υπάρχει τρόπος να τον εμποδίσω. Αρκεί να μου υποσχεθείς ότι θα αποφύγεις κάθε χώρα μαζί του. Μπορώ να προσπαθήσω, δεν ξέρω να τα καταφέρω. Να τα καταφέρεις. Γεια σας, είστε ελεύθεροι? Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πηγαίνει.